Πέτρα Όρλοβιτς, η οποία τα είπε με τον Ανδρέα του Χριστοφή και τον Αντώνη Κατσαρό. Πέτρα, σε αποκάλεσε συγκλονιστική ο Ηρακλής Πιθάγκας. Οι παίχτριες της αναγέννησης με τον Αντώνη είπαμε ότι ήσουν καταπληκτικοί. Πάλευες μόνη σου, ειδικά σου πέφτει το τελικό. Δεν τα καταφέρατε. Πες μας έτσι λίγο το πώς νιώθεις για αυτή την υπερπροσπάθεια φέτος της ομάδας σου και πόσο έτοιμη είσαι να επανέλθεις του χρόνου και να πάρεις τους τίτλους. Εντάξει, σίγουρα είμαι χαρούμενη για τις ατομικές μου, πώς το λες, επιδόσεις, αλλά καμιά ατομική επίδοση αν δεν συνοδεύεται από έναν ομαδικό τίτλο δεν έχει καμιά σημασία. Όσο καλή και να ήμουν από ψήνη που δεν κερδίσαμε το πρωτάθλημα, για μένα δεν λέει κάτι. Εννοείται είμαι στεναχωρημένη που το χάσαμε, αλλά από εκεί και πέρα εντάξει, η ζωή συνεχίζεται. Για να κερδίσει κάποιος άλλος πρέπει να χάσει και σήμερα χάσαμε εμείς. Τι να πω, προς το παρόν θα ξεκουραστώ, θα ασχοληθώ με άλλα πράγματα στη ζωή μου. Έρχεται το καλοκαίρι και για το τι θα γίνει του χρόνου ακόμα δεν ξέρω. Έχουμε εθνική το καλοκαίρι. Ναι, θα το συζητήσουμε και αυτό. Πρώτα θα συζητήσω με την ομάδα μου αν θα συνεχίσω του χρόνου. Δεν έχω ακόμη αποφασίσει. Μπορεί να είναι και το τελευταίο μου παιχνίδι γενικά. Οπότε θα δω. Πρώτα θα χαλαρώσω. Δεν θέλω να ασχοληθώ με τον μπάσκετ και θα δούμε. Κανένας παίκτης δεν σταματάει την καριέρα του αμέσως μετά από ένα χαμένο τελικό. Πείζουμε να μείνει το τελευταίο, διότι είπαμε ότι είσαι η κορυφαία παίκτρια στο πρωτάθλημα και ξέρεις και είπε αυτό, το είπαμε στη μετάδοση. Πες μας έτσι λίγο για το πώς είδες τη φετινή χρονιά. Έτσι μια γρήγορη κουβέντα γι' αυτό και να σε αφήσουμε έτσι να πας να ξεκουραστείς. Πρώτα απ' όλα να πω ευχαριστώ για τα λόγια και του coach του Πιθάγκα και γενικά όλων σας. Να πω συγχαρητήρια στην αναγέννηση που κέρδισε. Ο coach Πιθάγκας κάνει εξαιρετική δουλειά και φαίνεται. Βάζει ώρες στο γήπεδο και αυτό νομίζω έχει φέρει αποτελέσματα. Επίσης θέλω να πω ότι το πότε θα σταματήσω, αν έχουμε χάσει, αν έχουμε κερδίσει, αλλή μόνο αν η ζωή μου εξαρτάται από τον μπάσκετ. Το μπάσκετ δεν είναι όλη μου η ζωή, είναι ένα χόμπι που κάνω, δεν είμαι επαγγελματίας, έχω άλλη δουλειά με την οποία ασχολούμαι τα πρωινά. Οπότε για μένα αυτό δεν παίζει ρόλο. Από εκεί και πέρα, νομίζω αξιάζω την ερώτηση. Για τη σεζόν, αλλά νομίζω εσύ μιλάς για την επόμενη σεζόν που είναι. Αυτή η σεζόν, εντάξει, είχαμε πάρα πολλά προβλήματα, η αλήθεια. Εντάξει, είναι δικαιολογίες κάποια, γιατί όλες οι ομάδες έχουν προβλήματα. Αλλά σίγουρα δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ και με τις ξένες μας. Αλλάξαμε τρεις εντός της χρονιάς. Είναι δύσκολο όποτε φεύγει μια και έρχεται άλλη καινούργια να εγκλιματιστεί, να τα ξαναπούμε από την αρχή. Είχαμε και κάποια άλλα, αλλά τέλος πάντων, μείναμε μέχρι το τέλος, τα καταφέραμε. Φτάσαμε στο 2-2, χάσαμε στο τελευταίο παιχνίδι. Νομίζω κάναμε ό,τι μπορούσαμε, τα δώσαμε όλα. Και εντάξει, δεν τα καταφέραμε φέτος. Πέτρα Όλοβιτς, σε συγχαίρουμε για τη φανταστική σου σεζόν και ευχόμαστε να σε ξαναδούμε στα παρκέ από τη νέα σεζόν. Ευχαριστώ πολύ.